Ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη βραδιά. Το σχόλιο σας για τον αγώνα. Συνήθιση μου, buen partido. Ναι, θεωρώ πως σε γενικές γραμμές δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Sobre todo en el primer tiempo. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. El día comenzó mal con Choli enfermo. Η ημέρα ήδη ξεκίνησε έτσι αρκετά άσχημα, μιας και είχαμε ένα πρόβλημα τις τελευταίες στιγμές με τον Τζόλι. Esperemos que se encuentre bien, que la salud es lo más importante. Και το πιο σημαντικό, ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του, μιας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Tuvimos que sacrificar guarda, ponerlo en el lateral. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ουσιαστικά θυσιάσαμε τον Guarda, ο οποίος μέχρι τώρα έπαιζε στο κέντρο και τον βάλαμε στις πτέρυγες. Pero no es excusa porque no hicimos un buen partido. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία, γιατί δεν φταίει αυτό που δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Sabíamos que el rival en tres cuartos de campo hacia adelante es rápido. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος στα 2 τρίτα περίπου του γηπέδου με τους γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχει θα μπορούσε να μας δημιουργήσει προβλήματα στην πλάτη μας. No estuvimos tan bien en la segunda jugada. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήμασταν τόσο καλοί στη δεύτερη μπάλα. Y ellos ganaban y salían rápido. Και αυτοί καταφέραν και κερδίζανε κάποιες από αυτές τις δεύτερες μπάλες και βγαίνανε σε γρήγορες επιθέσεις. Τι αφήνει πίσω του αυτό το παιχνίδι και σε αγωνιστικό και σε ψυχολογικό επίπεδο? Sabor amargo, porque queríamos ganar. Σίγουρα η γεύση που μας μένει είναι πικρή, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Pero no es lo que queda hoy, es lo que va quedando en el día a día. Ωστόσο δεν είναι κάτι αυτό που μας μένει τώρα, μπορεί να έχουμε αυτή την αίσθηση τώρα, ωστόσο κάθε μέρα πρέπει να δίνουμε το κάτι παραπάνω. Está toda la situación media revuelta. Το βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Y cuando la situación no es revuelta y no hay un plano, un objetivo, pasa eso. Μια κατάσταση η οποία έχει συνεχίσει έτσι μεταπτώσεις, μπορούμε να πούμε, και δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πλάνο, τότε πολλές φορές συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η διαχείριση της περίεργης κατάστασης, όπως είπατε, εν ώψη των play-off? Veo jugadores que están mejor para jugar. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε όλους τους τομείς για να παίξουν. Lo que den el 100%. Αυτούς που δίνουν πάντα το 100%. Estamos en un equipo, trato de transmitirle a cada jugador lo que significa estar acá en este equipo. Προσπαθώ κάθε μέρα να περάσω στους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν σε τι σύλλογο βρισκόμαστε. Acá no hay psicología, no hay nada en Pau. Εδώ για μένα δεν υπάρχει ούτε θέμα ψυχολογίας ούτε οτιδήποτε άλλο. Hay que entrar, jugar y dar el máximo. Πρέπει απλώς να μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δίνεις το 100% σου και τέλος. Y después hay que ver en adelante que cómo seguir trabajando. Και από εκεί πέρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά.